Δεν είμαι από τους ανθρώπους που εμφανίζονται σε ένα μέρος μια φορά, αυτοί το ξέρουν όλοι. Οπότε με το καλό, με το καλό, να πω και να επισκεφτώ και την περιοχή. Το καλό και να. Σας ευχαριστώ πολύ. Κανένας πολιτικός δεν είναι πολιτικός. Όλοι πρέπει να πάρουν ψήφο για να. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γλυκερία μαζί. Είναι μεγάλη μου τιμή που επισκέφτομαι σήμερα τα Γρεβενά ως υποψήφια ευρωβουλευτής. Για όλους τους πολίτες που θα προσέλθουν στις κάλπες στις 26 Μαΐου, θα ήθελα να θυμίσω ότι το ευρωψηφοδέλτιο είναι ενιαίο και οι ευρωβουλευτές εκλεγόμαστε με σταυρό. Είναι το ψηφοδέλτιο σε όλη την Ελλάδα, το ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών το ίδιο και όλοι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να βάλουν μέχρι τέσσερις σταυρούς στο ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών. Ζητάω έναν από τους τέσσερις σταυρούς των πολιτών στα Γρεβενά για να μπορέσει η περιοχή να αποκτήσει τις δυνατότητες που η ίδια έχει και να τις αξιοποιήσει. Για να μπορέσει η περιοχή να αυξήσει όχι μόνο τον τουρισμό της, αλλά και προστιθέμενη αξία στα προϊόντα της, αλλά και καλύτερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καλύτερες υπηρεσίες. Για να μπορούμε να έχουμε έναν ευρωπαϊκό συντονισμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έναν εθνικό συντονισμό στη νέα κυβέρνηση που θα έρθει μετά τις ευρωεκλογές με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έναν τοπικό συντονισμό στην περιφέρεια που θα έρθει με τη νίκη του υποψήφιου περιφερειάρχη μας, του Γιώργου του Κασαπίδη. Για να επαναλάβω, οι ευρωεκλογές γίνονται με σταυρό. Έχετε τη δυνατότητα να διαλέξετε τέσσερις ευρωβουλευτές στο ευρωψηφοδέλτιο. Το ψηφοδέλτιο είναι ίδιο σε όλη τη χώρα. Διαλέξτε εκείνους που θεωρείτε ότι κάνουν καλύτερα τη δουλειά, διαλέξτε εκείνους που θεωρείτε ότι θα σας εκπροσωπήσουν καλύτερα. Ζητάω έναν από τους τέσσερις σταυρούς, ώστε να βοηθήσω στην ανάπτυξη της περιοχής, ώστε να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις στην ανάδειξη των Γρεβενών. Το κάνω σε ένα μικρό απολογισμό στα χρόνια που ήσταν και ως ευρωβουλευτής. Τι κέρδισε, τι έχασε, θα έλεγα εδώ, και την Μακεδονία και τα Γρεβενά. Ο απολογισμός στα χρόνια που ήμουν ευρωβουλευτής είναι ότι συμμετείχα και συμμετέχω πρωτοστατώ στην πολύ μεγάλη μάχη για τη Δυτική Μακεδονία για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης που είναι 4,8 εκατομμύρια ευρώ. Πρωτοστατώ σε αυτό και όχι μόνο στις Βρυξέλλες αλλά και στη Διεθνή Διάσκεψη για το Κλίμα στο Κατοβίτσε παρουσίασα τη Δυτική Μακεδονία. Τα Γρεβενά όμως είναι μια περιοχή που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, εξαιρετικό ειδικό ενδιαφέρον. Και ο φυσικός πλούτος και οι δυνατότητες που δίνει αυτός για την τουριστική αξιοποίηση. Και η βιομάζα που προέρχεται από τα βάση της περιοχής και μπορεί να αξιοποιηθεί ενεργειακά. Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παράγουν τοπικά προϊόντα που δεν αναδείχτηκαν τόσο στο παρελθόν και χάθηκαν επιχειρηματικές ευκαιρίες όπως είναι το μανιτάρι, είναι κάποια από τις επιλογές. Κυρίως όμως είναι η πολύ στενή συνεργασία με την κυβέρνηση που έρχεται, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, του οποίου είμαι συνεργάτης μέχρι πριν λίγες μέρες. Και με την τιμή που μου κάνει να διεκδικήσω σταυρό. Γι' αυτό διεκδικώ σταυρό στο Ευρωψηφοδέλτιο. Άλλωστε, για να το πω και αυτό, η πρόταση του Προέδρου προέκυψε μετά την τιμή που μου έγινε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το βραβείο του Ευρωβουλευτή της Χρονιάς στην έρευνα, την καινοτομία και τη βιομηχανία. Πιστεύω ότι και με αυτό το εφόδιο μπορώ να συμβάλλω περισσότερο στην ανάδειξη της περιοχής και στην ανάδειξη των δυνατοτήτων των Γρεβενών. Ευχαριστώ και τα ζητάκια πριν. Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο. Ένα σταυρό και σε μένα, τέσσερις σταυρούς έχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.